Και πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό για μας είναι να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα μπαίνει στο γήπεδο, στο οποιοδήποτε γήπεδο της Κύπρου και αν παίζει, η οποία θα μπορεί να δίνει χαρά και περηφάνεια στον κόσμο μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι ο μεγαλύτερος στόχος που έχουμε τη δεδομένη στιγμή. Από εκεί και πέρα σήμερα για μας είναι μια γιορτινή μέρα, γιατί για την ΑΕΛ η πρώτη επίσημη προπόνηση από ανέκαθεν μπορώ να πω ήταν μια μέρα γιορτής. Ξέρουμε ότι θα έρθουν χιλιάδες αελίστες εκεί στο δημοτικό στάδιο της Γερμαθόγειας. Θέλουμε να έρθουν, να είναι σωστοί, να είναι προσεκτικοί. Μας φιλοξενούν οι άνθρωποι σε ένα γήπεδο. Δεν πρέπει να γίνουν ζημιές, γιατί είναι κρίμα να δίνουμε χρήματα δεξιά και αριστερά για τέτοιους λόγους. Ξέρουμε ότι ο κόσμος διψάει για να έρθει κοντά στην ομάδα, κοντά στη διοίκηση, στον προπονητή, στους ποδοσφαιριστές. Αυτό θα το νιώθουμε σήμερα, είμαι πέρα για πέρα σίγουρος. Αλλά θα πρέπει να γίνει στα σωστά πλαίσια. Τι απομένει για το ρόστερ και δεν ξέρω αν αναμένει μάλλον τον κόσμο σας που θα πάει να δώσει αρθρούρα την προσέλευση σήμερα καμιά έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Όχι, Στέγιο, δεν θα έχουμε έκπληξη. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Όμως, μπορώ να σας πω ότι μέσα στις επόμενες ώρες, αν όλα πάνε καλά, αναμένουμε ότι θα κλείσουμε και κάποιες άλλες μεταγραφές. Άρα τα σπουδαιότερα... Θα πληρώσω για το σημερινό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι οι φίλοι της ομάδας μας που θα έρθουν στο Δημοτικό Στάδιο της Γερμαθόγειας θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο για την μεγάλη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου και του Γιάννη Ζουγανέλη που θα γίνει στις 30 Ιουλίου στη Λεμεθό από την ΑΕΛ και με αυτό το εισιτήριο να μπουν στην πρώτη προπόνηση, θα αποφύγουν το κανονικό εισιτήριο που είναι 5 ευρώ. Ό,τι μπορεί κάνει η διοίκηση για να φέρει αρκετό κόσμο και να τον ξαλαφρώσει όσο γίνεται και στο οικονομικό, σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για την ομάδα μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα, Θεόδωρε. Να είσαι καλά. Παραμένουμε...